η Θεοτόκος μετά την επίσκεψή της στην Ελισάβετ και παραμονή της εκεί 3 περίπου μήνες, επιστρέφει στο σπιτικό της. Έμεινε δε Μαριάμ συναυτή, με σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ως ημίνας 3 και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Αυτό σημαίνει ότι η Θεοτόκος είχε σπίτι στη Ναζαρέτ, όπου και μονίμως κατοικούσε. Θα επιθυμούσαμε να παρακολουθήσουμε στο σπίτι της, στην καθημερινότητα, εκείνην που ετοίμησε αυτός ο Άγιος Τριαδικός Θεός και οι άγγελοι έσκυψαν με δέος και σεβασμό μπροστά της. Αλήθεια, πώς ζούσε η Θεοτόκος στο σπίτι της? Συχνά όταν ο Κύριος εθεράπευε κάποιον, έλεγε αυτήν την περίπου στερεότυπη φράση: «Πορεύου εις τον οίκον σου». Σήκω από το κρεβάτι σου, πορεύου εις τον οίκον σου κτλ. Που δείχνει, δηλαδή πήγαινε στο σπίτι σου. Που δείχνει ότι ο ίδιος ο Θεός στέλνει τον άνθρωπο στο σπίτι του. Τι είναι το σπίτι? Είναι ο τόπος μιας φυσικής και ηθικής ασφαλείας. Το ξαναπώ. Τι είναι το σπίτι? Ένας τόπος μιας φυσικής και ηθικής ασφαλείας. Ο δαμαρισμένος των Γεργεσινών, θα ενθυμίστε, σε σπίτι δεν έμενε, αλλά στα μνήματα, γιατί ο διάβολος δεν τον άφηνε να ζει στο σπίτι του. Έτσι το σπίτι είναι σύμβολο της ασφαλείας και ανοίγει στο Θεό, ενώ το έξω το βάζω εντός εισαγωγικών, είναι σύμβολο του κινδύνου και ανήκει στο σατανά. Ο άνθρωπος που δεν μένει στο σπίτι του και αγαπάει αυτό το έξω, πάντα το βάζω εντός εισαγωγικών, δεν τον χωράει το σπίτι του, δηλαδή όπως λέμε, γυρίζει από εδώ και από εκεί. Εκτός φυσικά από εργασίες, άλλο θέμα ότι θα πάμε στην εργασία μας. Σε αυτόν δεν θα βρείτε ποτέ την προκοπή, αντιθέτως, να περιπίπτει από κίνδυνο σε κίνδυνο και από αμαρτία σε αμαρτία. Αυτός που αγαπάει το σπίτι του γίνεται σωστός άνθρωπος, γίνεται παραγωγικός και με όλες τις αρετές εκείνες που χρειάζεται ένας άνθρωπος να ζήσει φρόνημα και συνετά. Αλλά αγαπητοί μου, ας ξαναγυρίσουμε στην Θεοτόκο. Πώς μπορούσε να ζει την ημέρα της η Θεοτόκος στο σπίτι της? Καταρχάς, η ζωή στο σπίτι μπορεί να είναι άσκοπη, ματαία ή και με σκοπόν, αναλόγως. Η Θεοτόκος όμως είχε σκοπόν μες στο σπίτι της, είχε στόχον. Ήταν πιστή στο Θεό με απόλυτη συνέπεια και το καθημερινό της έργον ήταν κυρίως πνευματικόν. Ήταν χριστομίμητος, αν και προηγείται βεβαίως του Χριστού. Τον Χριστόν εξάλλου εμιμήθησαν και άλλα πολλά ευσεβή πρόσωπα προ-Χριστού, όπως είναι ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ, ο Μωυσής, ο Δαβίδ, η Άννα της μητέρας του Σαμουήλ κλπ. Προ-Χριστού. Ζήσαν χριστομίμητα. Θέλει να ζει η Θεοτόκος ακόμη ένθεα. Είχε μοιράσει το χρόνο της σε 3 μέρη. Πρώτον, στην εργασία του σπιτιού.
Λέγεται ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, Γαβρίλ, συγγνώμη, την βρήκε κατά τον Ευαγγελισμό να γνέθει με τη ρόκα της. Σε πάρα πολλές εικόνες του Ευαγγελισμού θα δείτε την Θεοτόκον να κρατάει τη ρόκα της. Θα το δείτε αυτό, εικονογραφικά δηλαδή. Μάλιστα επικρατεί και η γνώμη ότι αυτή η Θεοτόκος ύφανε τον άραφον εκείνον χιτώνα, δεν είχε ραφή, ήταν μονοκόμματος, όπως ακριβώς είναι μία κάλτσα. Τον άραφο εκείνον χιτώνα που εφορούσε ο Υιός της, ο Σωτήρ, όταν οδηγεί το εις τον Σταυρόν. Γι' αυτό είπαν εκεί να μην τον διαλύσουμε τον χιτώνα, είπαν οι σταυρωτέ, γιατί έπαιρναν μέρος εις τα ενδύματα του σταυρωμένου. Αλλά να βάλουμε κλήρο, ποιανού θα πέσει. Ήτανε υφασμένος όλος διόλου, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, και έβαλαν κλήρο για να πέσει σε έναν. Ήταν λοιπόν ένας ωραίος, καλοϊφασμένος χιτών, που οι στρατιώτε δεν τον έσχισαν. Η Θεοτόκος ή το οικοκυρά. Μπορείτε να φανταστείτε αν δεν ήταν οικοκυρά η Θεοτόκος. Όταν το βιβλίο των Παροιμιών αναφέρεται στην Ανδρία γυναίκα, στην πραγματικότητα αναφέρεται στην Θεοτόκον. Έστω κι αν το βιβλίο των Παροιμιών εγγράφτηκε βεβαίως προ Χριστού και είναι βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Θα λέγαμε ότι το κεφάλαιο αυτό, το 31ο των Παροιμιών, που αναφέρεται στην Ανδρία γυναίκα, προφητικά αντιγράφει και περιγράφει την Θεοτόκον. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω αυτό το κεφάλαιο. Θέλω να σας κινήσω, θα έλεγα, την επιθυμία να διαβάζετε κι εσείς την Παλαιά Διαθήκη. Και θα σας το διαβάσω μάλιστα ως κείμενο. Θα μου πείτε, μα δεν καταλαβαίνουμε, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στα ελληνικά μας. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στα ελληνικά μας. Μα το σχολείο δεν γυρίζει, δεν ξέρω. Όσοι από εσάς είστε εγγράμματοι άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες, μαμάδες και μπαμπάδες, βοηθήστε τα παιδιά σας, πάρετε ένα αρχαίο κείμενο και αρχίστε να μαθαίνετε στα παιδιά σας λίγα αρχαία. Θα τους χαρίσετε τη μεγαλύτερη ευεργεσία που θα μπορούσατε να τους χαρίσετε. Σας το συνιστώ. Λοιπόν, διαβάζω. Κείμενο. Γυναίκα Ανδρίαν, τι σε βρίσει? Ποιος μπορεί, λέει, να βρει Ανδρία γυναίκα? Τη μειωτέρα δε στη λίθων πολυτελών η τι αυτή. Θα αρσεί επ' αυτή η καρδία του ανδρός αυτής, η τι αυτή καλών σκύλων ούκα απορρίσει. Ακουμπάει η καρδιά του συζύγου της, λέει, απάνω της, του συζύγου της απάνω της. Δηλαδή αισθάνεται άνετα ο σύζυγος με μια τέτοια ανδρία γυναίκα. Και ανδρία δεν είναι γιατί έχει ποντίκια και φυσικά δίνει γροθιές, αλλά με την έννοια ότι έχει ανδρία ψυχή. Η τι αυτή καλών σκύλων ούκα απορρίσει. Σκύλα είναι τα λάφυρα, είναι τα προϊόντα. Ενεργή γάρ το ανδρή, αγαθά πάντα των βίων. Μυριωμένη αίρια και λίνων επίγησεν εύχριστον τες χερσίν αυτής. Δεν είναι η γυναίκα συναγωνίστρια του ανδρός. Σήμερα η γυναίκα είναι συναγωνίστρια του ανδρός. Και μάλιστα έχουμε και ξεχωριστό ταμείο. Τι δυστύχημα είναι αυτό. Να τα λέμε, να τα λέμε. Εγένετο συνάφς εμπορευωμένη μακρόθεν. Συνάγει δε αύτη των βίων και ανίσταται εκ νυχτών. Σηκώνεται πρωί πρωί
όχι να της πάει τον καφέ ο σύζυγος στο κρεβάτι της κυρίας. Σηκώνεται εκείνη να περιποιηθεί και να ξεπροβοδίσει το σύζυγό της. Είδατε, και ανίσταται εκ νυχτών, ξημεράματα σηκώνεται. Και έδωκεν βρώματα το οίκο και έργα τεσσαραπένες. Δηλαδή, φρόντισε για το σπίτι της. Τώρα, υπηρετικό προσωπικό, γι' αυτό φροντίζει. Θεωρήσασα Γεώργιον επρίατο. Αγόρασε και ένα χωραφάκι. Από 10 καρπών χειρών αυτής κατεφύτευσεν κτήμα. Τα χέρια της, από τα έσοδά της. Αναζωσαμένη ισχυρός την οσφήν αυτής, ήρισεν τους βραχίωρας αυτής εις έργων. Ζώστηκε και άρχισε να δουλεύει. Εγεύσατο δε ότι καλόν εστίν του εργάζεστε. Δοκίμασε ότι είναι ωραίο πράγμα να εργάζεται κανείς. Και ούκα προσβαίνεται όλη τη νύχτα ο λίχνος αυτής. Όλη τη νύχτα λέγει, δεν σβήνει το λιχνάρι της. Βλέπεις εκείνο το παράθυρο που είναι φωτισμένο. Όταν η πόλη κοιμάται, είναι το δικό της παράθυρο. Ναι, τους πύχες αυτής εκτείνει επί τα συμφέροντα. Τα ζεχείρας αυτής ερίδει εις άτρακτον. Χείρας δε αυτής διήνυξεν πένιτη, καρπών δε εξέτεινε πτωχό. Ου φροντίζει τον ενίκο ο ανήραυτης όταν που χρονίζει. Πάντες γάρ οι παραυτής ενδιδίσκονται, δυσάς, χλένας, επίησε το ανδρή αυτής. Χλένες λέει διπλές. Εκ δε βίσου και πορφύρας εαυτή ενδύματα. Περίβλεπτος δε γίνεται εν πύλες ο ανήραυτής. Η νίκα αν καθίσει εν συνεδρίο μετά των γερόντων κατοίκων της γης. Πάει ο σύζυγος στην αγορά. Κάθε με τους άλλους. Τον εβλέπετε αυτόν. Κοιτάξτε πως είναι ντυμένος. Κοιτάξτε πως τον δίνει η γυναίκα του. Αυτό θέλει να πει. Είδατε πως είναι περιποιημένος αυτός ο άνθρωπος. Βεβαίως. Και περιποιημένα τα ρούχα, αλλά και καθαρά κλπ. Συνδόνας επίησεν και απέδωτο, περιζώματα δε της Χαναναίης. Στόμα αυτής διήνυξεν προσεχόντος και νόμος και τάξινε στήλατο τη γλώσσα αυτής. Ισχύν και ευπρέπειαν ενεδύσατο και εφράνθη εν ημέρες εσχάτης. Στεγνέ διατριβέ οίκον αυτής. Σίτα δε οκληρά ούτε έφαγεν. Ψωμί τεμπελιάς δεν έφαγε. Σίτα, είδατε, οκνηρά, ούκ έφαγεν, δεν έφαγε ψωμί τεμπέλικο. Βγάζει το ψωμί της η γυναίκα στο σπίτι μέσα. Το στόμα δε ανοίγει σοφός και νομοθέσμος. Η δε λεημοσύνη αυτής ανέστησε τα τέκνα αυτής και επλούτησαν. Και ο ανήρ αυτής είναι σαν αυτήν. Και ο άνδρας της την επίνεσε. Πολλέ θυγατέρες εκτίσαν το πλούτον. Πολλέ επίησαν δυνατά. Σι δε υπέρκησε και υπερήρας πάσας. Ψευδής αρέσκειε και μάταιον κάλος γυναικός. Γυνήγαρ συνετή ευλογείται. Φόβον δε Κυρίου αυτή ενήτω. Δότε αυτή από καρπών χειραιών αυτής και ενίστο εν πύλες ο ανήρ αυτής. Θα έπρεπε, αχ θα έπρεπε, να είχαμε ευκαιρίες. Όλα αυτά να τα αναπτύσσουμε. Να τα λέμε, να τα αναπτύσσουμε σε ξεχωριστές βέβαια ομιλίες και έτσι θα έπρεπε και πάντα έτσι και ο λαός μας δεν θα μπορούσε να στερείτε τον Λόγο του Θεού. Πάλι καλά σας επαινώ. Πάλι καλά.
έρχεστε και στις Τρίτες εδώ και ακούτε Λόγο Θεού, πάλι σας επαινώ. Λοιπόν, αγαπητοί μου, έτσι βλέπουμε ότι η Υπεραγία Θεοτόκος εργάζεται στο σπίτι της. Σας είπα, προφητικά, το βιβλίο των Παροιμιών, αυτό που σας διάβασα τώρα, αναφέρεται εις την Θεοτόκον, την αντιγράφει και την περιγράφει. Αλλά είναι και ο δεύτερος, το μεύς. Είναι η προσευχή. Η Θεοτόκος μοίρασε, θα λέγαμε, το 24ωρό της στην εργασία του σπιτιού, τώρα εις την προσευχή. Η Οδύτης την κάνει φανερή κατά πόσο προσήφιετο και σε τι ύψος ανήρχεται. Θα μπορούσα, αγαπητοί μου, να σας διαβάσω και την Οδύτης, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος. Δεν μας παίρνει. Γιατί δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε την Οδή της Θεοτόκου. Είναι εκείνη η Οδή την οποία είπε η Εκκλησία, δεν χρησιμοποιεί την Οδή της πάρα πολύ, συχνότατα. Και πού δεν τη χρησιμοποιεί? Που είπε πρώτης συγγενούς της Ελισάβετ, εγγυμονούσα η Θεοτόκος, πήγε να βρει την Ελισάβετ κατά την παραγγελία του Αγγέλου και η συγγενή σου, λέει, εγγυμονεί. Και σηκώθηκε η Θεοτόκος να πάει να συναντήσει την Ελισάβετ, η οποία ήταν ηλικιωμένη γυναίκα, ήταν γραία. Ήταν το θαύμα αυτό που συνέλαβε σε μεγάλη ηλικία, ενώ ήταν στήρα, και γέννησε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που όταν είδε την Θεοτόκον βρέθηκε μπροστά στην πόρτα και εκείνη την προσεφώνησε. Πώς είναι αυτό, λέει, το καλό, να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου? Ακούσατε, προφητεία. Ποιος προφητεύει, λένε οι ερμηνευτές? Ο Ιωάννης, που είναι στην κοιλιά της μάνας του. Συνεπώς, ποιος είναι ο Κύριος που επισκέπτεται τώρα, δηλαδή η μητέρα του Κυρίου? Είναι αυτόν που έχεις εσύ στα σπλάχνα σου, λέει στην Παναγία μας. Καταπληκτικά πράγματα, καταπληκτικά. Και τότε η Θεοτόκος είπε την οδή της. Πω, πω. Εκεί είπε, ολόκληρη η οδή είναι μία προφητεία. Από του νυν, λέγει, από εδώ και μπρος. Θα με μακαρίζουν όλες οι γυναίες, όλες οι γενναίες του κόσμου, των ανθρώπων, όλων των εποχών. Και πράγματι, και σήμερα τι κάνουμε? Υμνούμε και δοξάζουμε την Παναγία μας 2000 χρόνια μετά Χριστόν. Βλέπετε η προφητεία της, βλέπετε η αληθινή προφητεία. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι η Θεοτόκος περνούσε τον καιρό της με προσευχή και στο ναό και στο σπίτι της. Και τρίτον, είχε επιδοθεί εις τη μελέτη της Αγίας Γραφής, αλλά και στην θεωρία, θα σας εξηγήσω. Πάλι η οδή της, θα λέγαμε, προδίδει πώς μελετούσε την Αγία Γραφή και πώς είχε θείες θεωρίες. Θεωρία από το θεωρώ, που θα πει βλέπω. Όταν μελετούμε ένα κείμενο και έχουμε τώρα εικόνες από το κείμενο αυτό, αυτό λέγεται θεωρία. Όλοι οι Άγιοι άσκησαν τη θεωρία. Απαιτεί κόπο. Πρέπει να γνωρίζεις, να είσαι εγκρατής του κειμένου. Να γνωρίζεις το κείμενο και με το μυαλό σου να σκέπτεσαι εκείνα τα οποία διάβασες, ώστε έτσι να δημιουργείται αυτή η λεγόμενη θεωρία. Διαβάζουμε για την Βασιλεία του Θεού. Έχεις θεωρία της Βασιλείας του Θεού? Πώς θα είναι τότε όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών? Πώς τότε εκείνο και πώς τότε εκείνο? Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό η θεωρία. Θεοτόκος και μελετούσε και ταυτόχρονα είχε πλούσιες, τα λέγαμε, θείες θεωρίες. Στην οδή της
διακρίνομαι ότι είχε συλλάβει το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Το βλέπουμε εκεί κατατεθειμένο, στην οδή της. Οικονομία θα πει ενανθρώπισης. Δηλαδή, το σχέδιο της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Ώστε πάνωπλη τώρα, από τη γνώση αυτή, να γίνεται ο φορέας αυτού του σχεδίου. Για σκεφτείτε. Δεν έζησε παθητικά η Θεοτόκος. Δεν στάθηκε μητέρα του Θεού Λόγου παθητικά, το ξαναλέω. Ακόμη η Θεοτόκος ζει εν ησυχία. Τη λέξη ησυχία τη βάζω εντός εισαγωγικών. Το να απομονωθεί κανείς κάποια στιγμή από το θόρυβο του κόσμου, της κοινωνίας, των πραγμάτων του κόσμου τούτου κτλ. Για να μπορεί να νιώσει αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, η ησυχία είναι πάρα πολύ σπουδαία. Και θα πρέπει να δημιουργούμε τεχνητός αυτή την ησυχία και στο σπίτι μας. Και οι άνδρες και οι γυναίκες. Να πει ο σύζυγος, θα μη με ενοχλήσετε, θα κλειστώ στο γραφείο μου, σε ένα δωμάτιο. Εκεί θα μελετήσει. Τι άλλο θα κάνει. Θα αποκτήσει μέσα σε αυτήν την ησυχία, τι άλλο, αυτό που σας είπα, την θεωρία. Ζει ακόμη η Θεοτόκος όλον τον εσωτερισμό της και βλέπει με τα μάτια της ψυχής της την πραγμάτωση του παλαιού πόθου του Ισραήλ, όπως το λέει, στην οδή της, που είναι ο ερχομός της Βασιλείας του Θεού. Αγαπητοί, η Θεοτόκος αγαπούσε το σπίτι της, όπως ο μοναχός το κελί του. Και έτσι ζούσε σε αυτό, το σπίτι της. Το σπίτι, όπως και το κελί του μοναχού, διδάσκει τα πάντα, όπως λέγει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Πήγαινε, λέει, στο κελί σου και αυτό θα σε διδάξει όλα. Και τι εκέρδισε η Θεοτόκος, τι εκέρδισε. Να γίνει η ευλογημένη εν γυναιξήν. Να γίνει Θεοτόκος, να γίνει ο πρώτος εν Χριστώ κενός, καινούριος άνθρωπος, να εισέλθει δε πρώτη στην Βασιλεία του Θεού. Ξέρετε, γιορτάζουμε σήμερα και την Κοίμηση και την Μετάσταση. Η Εκκλησία μας το πιστεύει αυτό, μερικοί δεν θέλουν να το δεχθούν. Κοίμησης σημαίνει θάνατος. Μετάστασης θα πει μεταφέρθηκε στην Βασιλεία του Θεού με ανάληψη, ανελήφθη η Παναγία μας. Το ξέρετε αυτό? Δηλαδή ακολουθεί την πορεία του Υιού της. Πέθανε επί του Σταυρού ο Χριστός, αναισθήθη και ανελήφθη. Και εκείνη πέθανε, αναισθήθη και ανελήφθη στον ουρανόν. Γι' αυτό αν προσέξετε σήμερα, ιδιαίτερα το πρόσεξα, στον συναξαριστή δεν λέει κοίμηση, προϋποτίθεται όμως, ομιλεί δια την μετάσταση, που σημαίνει σωματικός ανελήφθη στον ουρανό. Σωματικός είναι η μόνη, ούτε κανείς Απόστολος, ούτε ο Ιάννης ο Πρόδρομος, ούτε ο πιο Άγιος, σωματικός. Ο Ηλίας αγαπητοί μου μεταφέρθηκε ως εις ουρανόν, κάπου στον ουρανό. Προσέξτε, κάπου, ο Θεός ξέρει πού. Όχι στη Βασιλεία του Θεού ο Ηλίας, η Θεοτόκος όμως μετεφέρθη στην Βασιλεία του Θεού. Συνεπώς, είναι ο πρώτος άνθρωπος εν Χριστώ, κενός, καινούριος άνθρωπος. Να εισέλθει πρώτη δε στην Βασιλεία του Θεού και να αποτελεί την μαρτυρία και την απόδειξη ότι ο άνθρωπος θα κατοικήσει στην ολότητά του στον ουρανό. Ολότητα. Και με την ψυχή του και με το σώμα του. Το υπογραμμίζω. Έτσι έζησε, αγαπητοί μου, η Θεοτόκος στο σπίτι της. Απλά, ταπεινά, νοικοκυρεμένα, με προσευχή και μελέτη και θεωρία Θεού. Για να γίνει
αιώνιων αρχέτυπων προπαντός της γυναίκας της κάθε εποχής και να της πει πως πώς πρέπει να ζήσει μέσα στο σπιτικό της. Αμήν.